Να συνομιλήσω με τον κύριο Αλέκο Περάκη, το μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Εργατικού Κέντρου Αθήνας, ακριβώς για αυτό το αντικείμενο. Κύριε Περάκη, καλή σας μέρα. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές. Για να δούμε λοιπόν τι θα βρούμε, κύριε Περάκη μου, την επόμενη μέρα. Γιατί ό,τι και να γίνει, θα έρθει η επόμενη μέρα. Η ιατρική θα το λύσει το πρόβλημα αργά ή γρήγορα. Η επόμενη μέρα όμως θα βρει η συντρίμια μπροστά της, κύριε Περάκη. Αυτό δυστυχώς φαίνεται από όλες τις εξελίξεις με τις οποίες έρχονται οι αντιμέτωποι σε πάρα πολλούς χώρους δουλειάς, καθημερινά, και εκεί που απαιτείται φυσική παρουσία, αλλά και σε επιχειρήσεις που δεν απαιτείται φυσική παρουσία και δουλεύουν με εργασία εξ αποστάσεως. Είναι πραγματικά εκατοντάδες, για να μην πω χιλιάδες, οι καταγγελίες που δεχόμαστε καθημερινά και στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας και στο σωματείο που είμαι εγώ πρόεδρος, σε δικά του πληροφορικών και πληροφορικής. Πέρα από τις καταγγελίες που έχουμε, που είναι πάρα πολύ σοβαρές, πάρα πολύ σοβαρές, για τα μέτρα προστασίας υγείας και ασφάλειας που δεν τηρούνται, τα οποία είναι από ανύπαρκτα έως πραγματικά, θα μου επιτρέψετε να πω, γελία, σε πάρα πολλούς χώρους που εξακολουθούν και δουλεύουν οι εργαζόμενοι. Πέρα από αυτό που είναι πάρα πολύ σοβαρό και έχουμε στείλει πραγματικά καταγγελίες για να διορθωθεί αυτή η κατάσταση, γιατί είναι μια υγειονομική βόμβα και αυτό που προέχει σε αυτή τη φάση για όλους μας είναι η προστασία της υγείας και της ζωής και των εργαζόμενων και φυσικά των συμπολιτών μας όλων. Αλλά πέρα από αυτό είναι πραγματικά εκατοντάδες και χιλιάδες οι καταγγελίες για αντεργατικές πρακτικές σε όλες τις επιχειρήσεις. Αυτός είναι ο φόβος, κύριε Περάκη, αυτός είναι ο φόβος των εργαζομένων την επόμενη μέρα, που θα δουν ένα περιβάλλον τελείως διαφορετικό, με διαφορετικό τρόπο εργασίας. Πολλοί θα αναγκαστούν να δουλεύουν λιγότερες ώρες από απόσταση, όσες επιχειρήσεις μπορεί να γίνει αυτό, με λιγότερους μισθούς, με μικρότερα ασφαλιστικά δικαιώματα, με χίλια δυο τέλος πάντων επιβαρυτικά. Φαίνεται ότι αλλάζει ένας ολόκληρος κόσμος πια την επόμενη μέρα. Ακριβώς, αυτό είναι πολύ σοβαρό και πολύ σημαντικό πρόβλημα. Γιατί κοιτάξτε να δείτε, ο χρόνος που πραγματικά έχει κερδιθεί στην αντιμετώπιση του κορονοϊού, αντί να πάρθουν μέτρα και από την πλευρά της κυβέρνησης για τη στήριξη των δομών υγείας των εργαζομένων εκεί και τα λοιπά, που χρειάζεται σε αυτή τη φάση και νομίζω ότι είναι κατανοητό από όλους μας, γιατί αναδείχθηκαν προβλήματα που υπήρχαν όλο το προηγούμενο διάστημα. Πώς το αντιμετωπίζουμε αυτό το περιβάλλον, κύριε Περάκη? Περάσανε μια σειρά νομοθετημάτων που είναι πραγματικά απαράδεκτα. Με επιδόματα πάντως αυτή η εικόνα δεν αντιμετωπίζεται, κύριε Περάκη. Είναι 800 ευρώ για 45 μέρες λύση σε περίπτωση αναστολής λειτουργίας που έχει βάλει. Μια ανάσα είναι. Είναι μια ανάσα, μην το υποτιμούμε. Είναι μια ανάσα, αλλά δεν είναι λύση. Κοιτάξτε να δείτε, και τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή από τις καταγγελίες. Υπάρχουν πάρα πολλοί χώροι δουλειάς που κάνουν δίθεν ότι μπήκαν σε αναστολή λειτουργίας, βάζουν τους εργαζόμενους να πληρώνονται μαύρα, να δουλεύουν μαύρα, να πληρώνονται μαύρα, να παίρνουν αυτό το 800 και το υπόλοιπο από αυτό το 800. Και να μην μιλάνε καθόλου. Και να μην μιλάνε καθόλου, να δουλεύουν κρυφά. Διαβάζω ότι υπάρχουν και εργαζόμενοι που υπογράφουν ότι παίρνουν τα δώρα ενώ δεν τα λαμβάνουν. Ισχύουν αυτές οι καταγγελίες. Αυτό το πρόβλημα το είχαμε και τα προηγούμενα χρόνια. Το είχαμε και παλιά, το θυμάμαι. Όμως υπάρχει και μια τελείως ξεχωριστή κατηγορία που αυτή είναι η κρίσιμη και είναι και με το μάτι, αν θέλετε, στην επόμενη μέρα. Ότι υπάρχουν επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή που αξιοποιώντας αυτό το νομοθετικό προστάσιο που είχαν και που ενισχύθηκε τώρα από την κυβέρνηση, βάζουν τους εργαζόμενους να υπογράψουν τροποποιητικές συμβάσεις με μειώσεις μισθών ή τους βάζουν τους μισούς εκ περιτροπή εργασίας και κάνουν και απολύσεις ταυτόχρονα. Τώρα, σε αυτή τη φάση, ενώ έχουν μπει στα μέτρα της κυβέρνησης. Μάλιστα, σήμερα έχει προκηρυχθεί στάση εργασίας από εργαζόμενους σε εταιρεία πληροφορικής, στην BIT, τη γνωστή σε όλους, αυτή την πλατφόρμα για να βρεις ταξί. Μάλιστα. Γιατί εκεί στους εργαζόμενους τους έχουν βάλει και εκ περιτροπής εργασίας τους μισούς και μειώσεις μισθών με τροποποιητικές συμβάσεις στους άλλους μισούς και έχει διώξει και πάνω από 18 εργαζόμενους στο όνομα της αντιμετώπισης της πανδημίας. Αυτό είναι παράνομο 100% που έχει συμβεί, αν συμβαίνει αυτή η καταγγελία που λέτε. Βεβαίως συμβαίνει, είναι δεδομένη, δεν ξέρω με τα νομικά και τα λοιπά, γιατί είναι μια κατάσταση που προέκυψε, δηλαδή έδωσε ένα χρονικό περιθώριο και καλά να αποφασίσουν οι εργαζόμενοι ούτε 24 ώρες και γι' αυτό προχωράνε σε στάση εργασίας σήμερα 3 με 6, αλλά αυτό είναι το ένα παράδειγμα στον ωκεανό, των καταγγελιών που γίνεται καθημερινά στους χώρους δουλειάς. Όμως αν θέλετε δείχνει ότι και οι εργαζόμενοι και σήμερα με το βλέμμα στην επόμενη μέρα, πάνω απ' όλα τηρώντας βέβαια τα μέτρα για προστασίας από την πανδημία, μπορούν να αντιδράσουν και σε αυτή την επίθεση και εμείς τους καλούμε σε αυτή την κατεύθυνση. Μάλιστα. Να καταγγείλουμε, έχουμε φωνή, έχουμε δυνατή φωνή,
να ακουστεί παντού, να μην περάσουν αυτά τα μέτρα, γιατί ακριβώς αυτά τα μέτρα που παίρνονται σήμερα θα τα βρούμε μπροστά μας την επόμενη μέρα. Εδώ θα είμαστε, κύριε Περάκη, και εμείς θα μεταδίδουμε τις φωνές σας και θα σας φιλοξενούμε πάντα, γιατί πραγματικά ανοίγει ένα περιβάλλον ζωφερό και για την εργασία και για τους εργαζόμενους και για τα δικαιώματά μας και για τα ασφαλιστικά και για τα πάντα. Επομένως, χρειάζεται όντως αγωνιστική διάθεση, όπως το λέτε. Και να είστε καλά, καλή σας ημέρα, καλή δύναμη σε όλους. Ξαναλέω, αυτό που βάζουμε ως πρώτο και εμείς που είναι στη δουλειά του, δεν υπάρχουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, μετατρέπεται σε υγειονομική βόμβα. Και ταυτόχρονα όμως πρέπει να σηκώσουμε κεφάλι φωνή αντίστασης και τώρα και με το βλέμμα στην επόμενη μέρα για να υπερασπιστούμε τα δικαιώματα. Καλή σας μέρα, κύριε Περακή. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.